περασμένη Πέμπτη ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού, τον κύριο Αρβανιτόπουλο, το σχέδιο Αθηνά. Τι είναι το σχέδιο Αθηνά? Το σχέδιο Αθηνά είναι ένα σχέδιο που προχωρά σε συγχωνεύσεις χωλών, τμήματων, πανεπιστημίων σε όλη την επικράτεια της χώρας μας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η υλοποίηση του σχεδίου Αθηνά, η οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται μετά από διάστημα 45 ημερών, εφόσον πρώτα γίνουν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, θα υλοποιηθεί στη χώρα μας από το καινούργιο έτος, από το Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι και τα υπόλοιπα χρόνια. Να δώσω ένα χαρακτηρισμό για αυτό το σχέδιο. Το σχεδιασμός αυτός του Υπουργείου θεωρώ ότι ήταν άτολμος. Δεν ήταν ένας σχεδιασμός ο οποίος να λάμβανε υπόψη του όλες τις παραμέτρους και να ήταν σε σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, η κατεύθυνση αυτή τη στιγμή που θα πρέπει να υπάρχει στη χώρα μας είναι να εξορθολογήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο τα πράγματα. Θεωρώ λοιπόν ότι στο επόμενο διάστημα των 45 ημερών που θα ξεκινήσει η διαβούλευση θα πρέπει να πάρθουν αποφάσεις από όλους ώστε να εξορθολογήσουμε ακόμα περισσότερο το σύστημα των πανεπιστημίων. Βέβαια, σε αυτό θα πρέπει να εμπλακούν ειδικά και οι καθηγητές που διδάσκονται στα πανεπιστήμια και το διοικητικό προσωπικό, αλλά και οι φοιτητές οι οποίοι τους αφορά άμεσα η υλοποίηση του σχεδίου Αθηνά. Όσο αφορά την περιφέρειά μας, έχω να πω τα εξής. Καταρχάς, στις πόλεις που έχουν το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, που υπάρχει το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου με τμήματα, δεν γίνει κάποιο τμήμα σε κάποια πόλη της περιφερειάς μας. Και για να γίνω πιο σαφής, στο Ναύπλιο θα συνεχίσει να λειτουργεί το τμήμα θεατρικών σπουδών, στην Κόρινθο τα δύο τμήματα που λειτουργούν, συγχωνεύσεις θα επέλθουν στην Τρίπολη, στο Πανεπιστήμιο της Τρίπολης, όπως και στα ΤΕΗ της Καλαμάτας θα υπάρξουν και εκεί συγχωνεύσεις και θα παραμείνουν τα δύο τμήματα που υπάρχουν στη Σπάρτη. Ένα πρόβλημα γεννάται ουσιαστικό στο τμήμα λογοθεραπείας που εδρεύει στην Καλαμάτα. Το τμήμα αυτό το συγχωνεύουν με κάποιο αντίστοιχο τμήμα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Από ό,τι γνωρίζω, ήδη έχουν ξεκινήσει οι φορείς εκεί και είναι αντίθετοι σε αυτή την συγχώνευση. Δηλαδή, οι φοιτητές, οι οποίοι από ό,τι γνωρίζω χτες έκαναν μια συνέλευση, είναι κατά αυτής της συγχώνευσης και μάλιστα εκφράζουν το παράπονο τους ότι δεν ελήφθηκε καμία μέρημνα ώστε τα προβλήματα αυτά τα είχαν ανακοινώσει στο Υπουργείο, τα είχαν πει ότι δεν είναι άδικο να κλείσει η σχολή της λογοθεραπείας στην Καλαμάτα γιατί έχει την υποδομή και εξυπηρετεί τους φοιτητές που φοιτούν στη σχολή και να πάει στην Πάτρα εκεί όπου είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των φοιτητών και δεν έχουν τις τόσες πολλές μονάδες που χρειάζονται για την πρακτική τους εξάσκηση. Για να γίνω λοιπόν πιο σαφής, το τμήμα λογοθεραπείας της Καλαμάτας συνεργάζεται με το νοσοκομείο της Καλαμάτας, με το Γεωργικαμέα της Καλαμάτας και με μια μονάδα αποκατάστασης που υπάρχει σύγχρονη στην Καλαμάτα και εκεί μπορούν κάλλιστα τα παιδιά, οι φοιτητές, να εξασκούν και για αυτό το οποίο φοιτούν. Εάν αυτό λοιπόν το τμήμα κλείσει, πηγαίνοντας στο τμήμα της Πάτρας, δημιουργείται ένα πρόβλημα γιατί θα πάνε περισσότεροι φοιτητές εκεί, έτσι, και δεν θα μπορούν να εκπαιδευτούν όπως είναι αναγκαίο να γίνεται κατά τη φοιτησή τους. Πέρα από αυτό υπάρχει και το πρόβλημα των διδασκόντων αλλά και του διοικητικού προσωπικού, το οποίο και αυτό θα πρέπει να μεταφερθεί. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει μέσα σε αυτές τις 45 μέρες που θα υπάρξει διαβούλευση με το Υπουργείο Παιδείας να καθίσουν, να μπουν μπροστά οι καθηγητές, οι φοιτητές, το υπαλληλικό προσωπικό, ώστε να δοθεί μια λύση και να γίνουν τομές, γιατί η χώρα μας χρειάζεται αυτή τη στιγμή να γίνουν τομές, γιατί μέχρι
σήμερα ξέραμε ότι η δημιουργία σχολών σε κάθε πόλη, είτε ΤΕΗ, είτε σχολείες σε κάθε πόλη της, των περιφερειακών ενωτήτων, δεν λειτουργήσε θετικά. Θεωρώ λοιπόν ότι ναι, είμαστε υπέρ της συγχώνευσης, αλλά με ορθολογικό τρόπο και να εξεταστούν όλα τα αιτήματα που υπάρχουν από τις τοπικές κοινωνίες. Εμείς δεν έχουμε καν το σχέδιο Αθηνά, ναι, από το Υπουργείο. Ναι. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Σε εμάς δεν μας το έχουν κοινοποιήσει. Εμείς το είδαμε από τις αναρτήσεις που έγιναν στις εφημερίδες και στα blogs. Ένα είναι αυτό. Δεν ζητήθηκε ποτέ η γνώμη μας για το τι μέλη γενέστε. Εμείς θα στείλουμε κάποιο υπόμνημα, θα συνεργαστούμε με όλους τους φορείς της περιφέρειάς μας, είτε αυτοί λέγονται φοιτητές, είτε λέγονται διδακτικό, είτε υπαλληλικό προσωπικό, και μέσα από μια ενιαία μορφή που θα δώσουμε στο κείμενό μας, θα το στείλουμε ως υπόμνημα στο Υπουργείο Παιδείας.